Ο ελεγκτής είναι πολύ επιθετικός και λέει: μην το γράψει το παιδί, να το πληρώσει μέσα στο εστίριο. Καθίστε κάτω, λέει: αυτό κάνετε πάντα, λέει. Ο ένας πληρώνει το άλλο, δεν έχετε καμιά δουλειά και δεν σας κοφτεί λόγος να πληρώσετε, θα πληρώσει το παιδί μόνο του. Ο ελεγκτής έξαλλος βρίζει και φωνάζει και απειλεί τον κόσμο όλο. Το παιδί δεν άνοιξε την πόρτα μόνο του, η πόρτα πρέπει να άνοιξε από τον οδηγό. Τι πιστεύετε αυτά που λένε, ότι άνοιξε το παιδί με το μοχλό? Δεν άνοιξε καμία πόρτα το παιδί. Με λένε Φάνο, ετών 19. Είμαι για μήνες άνεργος και δεν περνάω ωραία. Μένα στο Περιστέρι και ξέρεις τι σημαίνει. Μαζί χορεύουμε κολλασμένοι μικρομεσαίοι. Και μένω μες στην πόλη και η πόλη αυτή με πνίγει. 14 Αυγούστου και είμαστε λίγοι. Λεφτά έχουμε μήνες να δούμε μέσα στο σπίτι. Και με το ζόρι οι γονείς μου βγάζουνε τον νίκη. Φυσική ανάγκη, αστική μετακίνηση. Κι όμως η ανάγκη μας μπαίνει υπό επιτήρηση. 10% πόνους για κάθε τους κρίση. Αυτή είναι η Ρουφιάνη, το κράτος έχει γεννήσει. Όλη δεξιά και έχει αλφα στον ΟΑΣΑ. Οδηγοί και ελεγκτές κάνουν του μπάτσου τη δουλειά. Και τότε οι Ναζί εκτελούσανε εντολές. Τώρα εκτελούνε εμψυχρό όλοι οι ελεγκτές. Στη γραμμή 12 σκοτώσαν τον Θανάση. Γιατί έκανε το αυτονόητο απλά πράξη. Ήταν άνεργος λοιπόν, αυτό ήταν το έγκλημα. Μας σκοτώνουνε για να καλύψουνε το έλλειμμα. Στη γραμμή 12 σκοτώσαν τον Θανάση. Γιατί έκανε το αυτονόητο απλά πράξη. Ήταν άνεργος λοιπόν, αυτό ήταν το έγκλημα. Μας σκοτώνουνε για να καλύψουνε το έλλειμμα. Πήρα το τρόλεϊ βράδυ γύρω στις 11. Πήγαινα στο σπίτι μου, μα μέσα μου έτρεμα. Μου είχαν κόψει πρόστιμο ήδη πριν κάτι μήνες. Δεν έχω δικό μου μέσο, ούτε λεφτά για τις βενζίνες. Μπαίνει ο ελεγκτής και κατευθύνεται σε μένα. Αρχίζει απειλές ότι θα τα πούμε στο τέρμα. Μου σκίσανε την μπλούζα μου, είπαν υπάρχει πρόβλημα. Μύρισε θάνατος μέσα στη γραμμή του 12. Σκοτώσανε το Θανάση, είναι ξεκάθαρο. Είναι εισαγγελείς που αθωώνουν κάθε παράσιτο. Είναι οι δικαστές που μιλάνε για προπλημέλημα. Και μπατσί που λένε ήτανε δικό του μέλημα. Μας δολοφονούνε επειδή είμαστε άνεργοι. Τη στιγμή που τράπεζες έχουν κέρδη σε αύξηση. Κεφάλια των πολιτικών όλα ακέραια. Είμαστε φτωχοί και το πληρώνουμε με αίμα. Στη γραμμή 12 σκοτώσαν τον Θανάση. Γιατί έκανε το αυτονόητο απλά πράξη. Ήταν άνεργος λοιπόν, αυτό ήταν το έγκλημα. Μας σκοτώνουνε για να καλύψουνε το έλλειμμα. Στη γραμμή 12 σκοτώσαν τον Θανάση. Γιατί έκανε το αυτονόητο απλά πράξη. Ήταν άνεργος λοιπόν, αυτό ήταν το έγκλημα. Μας σκοτώνουνε για να καλύψουνε το έλλειμμα. Στη γραμμή 12 σκοτώσαν τον Θανάση. Γιατί έκανε το αυτονόητο απλά πράξη. Ήταν άνεργος λοιπόν, αυτό ήταν το έγκλημα. Μας σκοτώνουνε για να καλύψουνε το έλλειμμα. Στη γραμμή 12 σκοτώσαν τον Θανάση. Γιατί έκανε το αυτονόητο απλά πράξη. Ήταν άνεργος λοιπόν, αυτό ήταν το έγκλημα. Μας σκοτώνουνε για να καλύψουνε το έλλειμμα. Παρακαλώ όσους ήταν μέσα στο τραμ να βγουν και να το πούνε. Δεν είναι. Δηλαδή το παιδί το δολοφονήσανε. Δηλαδή επειδή δεν βγάλαν μαχαίρι πιστόλι, το σπρώξανε έξω το παιδί. Καταλάβατε τώρα τι σας λέει. Ψέματα ο κύριος. Ότι ο οδηγός δεν έχει ευθύνη. Το εξευτέλισε το παιδί και το πήγανε μπροστά μετά. Και το παιδί το προσβάλλαν και μετά ήρθε στη μεσαία πόρτα και έγινε ο φόνος.